Πιστεύεις αλλάξει ρε παιδί μου μετά. Τώρα σε πιτσιρικά ακόμα, 28 χρόνων, ναι. Πόσο 27. 27. Πιτσιρικά είσαι ακόμα. Επειδή έχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι και έχω απατήσει. Ναι, έχω κάνει κάποια σχέση. Ναι, εντάξει, στο παρελθόν ναι, το έχει. Και έχω παίξει και ξύλο, έχεις πει σε σχέση που με την κοπέλα είχαμε έρθει στα χέρια, ας πούμε. Ναι. Είναι τις νιώθεις. Είναι πράγματα που, εντάξει, που τα έχω κάνει στο παρελθόν που δεν πενεύομαι γι' αυτό. Εντάξει, δηλαδή όταν φτάσει σε μια. Η σχέση σε ένα τέτοιο τσακωμό και υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση, όπως καταλαβαίνεις ότι εγώ στεναχωριέμαι περισσότερο. Δηλαδή, άμα γίνει αυτό το πράγμα. Σωστό. Και επειδή είμαι και ενοχικό άτομο, δεν θέλω να γίνεται αυτό το πράγμα και δεν θέλω να ξαναγίνει ποτέ γενικά στην. Σωστό, σωστό. Όχι, λέω, αν έχεις οριμάσει συναισθηματικά, μεγαλώνοντας, ας πούμε. Νομίζω πως χρόνο με τον χρόνο βλέπω διαφορά στον εαυτό μου. Δηλαδή. Για την ηλικία μου. Δηλαδή, και με τις σχέσεις που κάνω και με τον κόσμο που συναναστρέφομαι και μέσω της δουλειάς μου εντωμεταξύ, που με κάνει καλύτερο γενικά να σκέφτομαι λιγάκι πιο όρημα για την ηλικία μου. Mm-hmm. Ας πούμε, η απιστία για σένα έχει αλλάξει το μυαλό σου, δηλαδή είναι κάτι πιο σημαντικό το να πιστεύεις στη σχέση, ας πούμε. Ίσως αυτά που θέλεις από μια σχέση, ναι. Πια. Κοίτα τώρα, μην το μεγαλοποιούμε δηλαδή, αυτό που είχα πει δηλαδή, με την απιστία. Όχι, όχι, σε ρωτώ τώρα πώς το βλέπεις, ας πούμε. Να σου πω τι, αν... Όχι, πώς βλέπεις την απιστία, θα μπορούσες να πιστεύεις, ας πούμε, στη σχέση τώρα ή... Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν είναι να σου πω τώρα κάτι ναι και να μην. Ούτε όχι, ούτε ναι. Δεν είναι κάτι που εκείνη τη στιγμή. Ή το θες να το κάνεις και το κάνεις. Άμα με ρωτήσεις τώρα αν θέλω να. Το θεωρείς κάτι κατακριτέο, ρε παιδί μου, ή θεωρείς ότι μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε. Αυτό μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε. Μπορεί να τύχει. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν είναι και κάτι που. Αυτό που λένε, ας πούμε, που εμείς οι άντρες το λέμε, ότι στον άντρα ψιλοσυγχωρείται και λίγο. Όχι, γιατί... δεν νομίζω. Γιατί η γυναίκα, γιατί να μην συγχωρείται στη γυναίκα. Δεν είσαι πιστοποιητή. Όχι, βέβαια. Γιατί να μην συγχωρείται στη γυναίκα αφού συγχωρείται στον άντρα. Τι είναι ο άντρα. Εσύ έχεις απιστήσει, σε έχουν απατήσει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Α πούμε, δεν το έχω μάθει. Δεν το έχεις μάθει. Α πούμε, είναι αλήθεια. Άμα γίνει και κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελα να το μάθω. Γιατί άμα το μάθει κιόλα, να χωρηθεί. Άμα είναι εντάξει απέναντι. Το άτομο αυτό που είσαι είναι εντάξει απέναντί σου. Ναι. Θα ήταν αιτία χωρισμού για σένα η απιστία. Άμα το μάθει, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συνεχίσω μετά. Θα σε πλήγωνε, α πούμε. Θα με πλήγωνε είναι ότι οι σκέψεις που κάνει τώρα και το σκέφτεσαι και το ξανασκέφτεσαι και μετά αυτό θα φέρει και ένταση κιόλα. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν τσακωμό, δεν γίνεται να μην υποθεί αυτό το πράγμα μετά. Σωστό. Όταν θα βγει εξωτερικά. Πάντα θα το χτυπά τον άλλο, ας πούμε. Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε μετά από εκεί. Α, θα συνεχίσει λίγο ακόμα. Θα τελειώσει. Αύριο μεθαύριο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε ρωτήσω γιατί πρέπει να σε ρωτήσω. Γιατί τι να κάνουμε, είναι. Για πες μου. Ναι. Γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, ότι. Α, θα διατυπώσω κοντερό και εσύ πες ό,τι θέλεις. Ναι, ναι, ναι. Ότι έχεις μια σχέση, δεν το έχεις κρύψει ούτε εσύ ούτε η Ναταλία. Πόσα χρόνια, βρε Θέμη. Με την Ναταλία πολλά χρόνια. Πόσο είναι μαζί, είναι χρόνια, ας πούμε. Χρόνια το λες και. Ένα-δύο χρόνια, ρε παιδί μου. Ναι. Ένα-δύο χρόνια, ναι. Αλλά μια σχέση για την οποία είχατε μιλήσει και οι δύο δημόσια. Δηλαδή, ναι, ναι. Είχατε. Ωραίο είναι να είσαι ερωτευμένος και να λες και τον άνθρωπο δεν είναι κάτι κακό, ας πούμε. Και να έχεις και τον Γιώργο να σχολιάζει. Και να κάνεις και τον Γιώργο να κάνει πλάκα, ας πούμε. Εντάξει, με αγάπη πάντα και χωρίς να θέλει να προσβάλλει, πλάκα και με τα φιλιά κτλ. Τα λέμε, το ξέρει και η Ναταλία. Ναι. Εντάξει, ναι, πλάκα σου κάνω. Ωραία, και έξω έχουμε βρεθεί και κάνουμε και πλάκα, δεν είναι. Λοιπόν. Ολοκλήρωσε την ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι τα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα σας ήθελα να έχετε χωρίσει και προχθές ο Θέμης βγήκε εδώ και είπε ότι φάγατε όλοι μαζί στο Λυλισσού και είστε μια χαρά και όλα καλά. Εγώ θα σε ρωτήσω τι συμβαίνει τέλος πάντων για να το λήξουμε το θέμα. Να το λήξουμε. Ό,τι σου απαντήσω, δηλαδή θα το πάρει κανονικά ω απάντηση. Δεν ξέρω, εγώ θα το πάρω η Φέη, δεν ξέρω τι θα κάνει μετά. Α, θα το παίξουμε τώρα με τη Φέη. Η Φέη θα ρωτήσει τίποτα, θα σου απαντήσω. Είμαστε μια χαρά και όλα αυτά εντάξει, είναι βλακίες δηλαδή κάποια που είχαν υποθεί. Είστε μια χαρά. Ναι, άρα είστε μαζί. Είναι μια χαρά τα πράγματα. Είναι μια χαρά. Εντάξει, προφανώς μια κρίση υπήρξε, ρε παιδί μου, από ό,τι καταλάβαμε, και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Αλλά είπαμε τώρα να μην το συζητήσουμε άλλο. Είπαμε, είμαστε μια χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μάνο, αφού είστε μια χαρά, θα σε ρωτήσω αυτό, δεν θα σε ρωτήσω για χωρισμούς και τέτοια. Είχε έρθει η Ναταλία εδώ τις προάλλες και είχε πει κάτι. Τι ωραία. Πολύ ωραίο, γιατί. Πολύ, με πολύ αγάπη είχε πει η Ναταλία, γιατί πραγματικά σε αγαπάει πολύ η Ναταλία. Το είχε πει εδώ στη συνέντευξη που είχε δώσει. Και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν μπορώ να σκέφτομαι για γάμο με τον Μάνο. Ναι. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το πράγμα, γιατί ο Μάνος είναι μικρός, θέλει άλλα πράγματα στη ζωή του κτλ. Ναι. Άρα ξέρω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τον αφήσω ελεύθερο, ξέρω εγώ. Πώς σου φαίνεται σένα αυτό. Αυτό που πίστευε, είπε, εντάξει, τι να κάνω τώρα εγώ σε αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι εγώ σε αυτό. Ήταν η άποψή της και σεβαστή, δεν μπορώ να πω κάτι. Εσένα σε ενοχλεί, ας πούμε, που είσαι σε μια σχέση τώρα που δεν υπάρχει προοπτική του γάμου, ή δεν σε ενδιαφέρει να περνάς τώρα καλά, όπως λες ότι είμαι καλά τώρα. Πάντα μου άρεσε το τώρα να περνάω καλά, δεν σκεφτόμουν από το μέλλον. Το μέλλον σου πώς το φαντάζεσαι, όχι με την Ναταλία, γενικά πώς το φαντάζεσαι. Δηλαδή, οικογένεια, παιδιά θες να κάνεις, ας πούμε. Να είμαι πάρα πολύ εντάξει στη δουλειά μου, να είμαι εντάξει στη δουλειά μου πάνω απ' όλα και να είμαι ευτυχισμένος με ό,τι συνεπάγεται αυτό δηλαδή. Ναι. Είτε αυτό λέγεται παιδιά που θα έρθουν κάποια στιγμή στο μυαλό μου και να θα θέλω. Αλλά όχι τώρα, δεν είναι τώρα. Μιλάμε για το μέλλον. Το σκέφτεσαι μακρινό. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή το σκεφτόμαι μακρινό.
Άσχετα με το ποια γυναίκα είναι δίπλα σου, ρε παιδί μου, μπορεί ένας άνθρωπος να λέει ότι εγώ θα ολοκληρωθώ, θα είμαι ευτυχισμένος αν έρθουν παιδιά. Ναι. Δεν είναι κάτι που σε απασχολεί. Όχι, δεν είναι κάτι που με απασχολεί τώρα αυτή τη στιγμή. Στο μέλλον φαντάζομαι θα με απασχολεί. Ναι. Έχει να κάνει δηλαδή με την ηλικία, πιστεύεις. Ναι, τώρα. Εγώ κρατάω και αυτό που είπες, ότι όσο περνούν τα χρόνια, βλέπεις ότι γενικότερα και με τη δουλειά. Ναι, γιατί μπορεί να πούμε ξανά σε 2-3 χρόνια να είμαι εδώ και να σου πω, ξέρεις κάτι. Πραγματικά θέλω να κάνω οικογένεια. Θέλω να κάνω οικογένεια. Λοιπόν,